γυρίσετε το σπίτι που σας έλεγα, τι ωραία που είναι στολισμένο. Κοιτάξτε, είναι κάτι Άγιο Βασίλης. Έρχεται τα μάτσι. Εγώ προσπάθησα να σας δείξω το στολισμένο σπίτι, πάλι δεν τα κατάφερα. Μάτρια 106,2, είμαστε εδώ παρέα με τη Μαρινέλη. Καλημέρα Μαρινέλη, πού βλογκάρεις? Είδες, με το ένα χέρι μικρόφωνο και με το άλλο κάμερα. Και με το άλλο κάμερα. Σήμερα είναι στην παρέα μου η Μαρινέλη, η οποία έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα και κάνουμε εδώ πέρα παρεούλα όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Καλή σου μέρα Μαρινέλη! Καλημέρα και σήμερα θα μιλάω πιο δυνατά γιατί ο μπαμπάς μου έκανε παράπονα εχθές. Μου λέει δεν σε ακούω, μιλάς πολύ σιγά. Μπαμπά της Μαρινέλης, σήμερα θα την ακούς και περισσότερο και πιο δυνατά. Άλλη μια ημέρα εδώ στο Mad Radio 106,2 με την ευτυχία εδώ στο βάθος. Έφτασε στο τέλος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γιατί πήγε τέλεια, χορέψαμε, έγινε ένας χαμός. Παρτάρουμε εδώ κάθε μέρα, οπότε να συντονίζεστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και ας φύγω εγώ ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, είναι η ευτυχία μας εδώ. Εδώ τώρα θα ξυπνώ εγώ το πρωί για να την ακούω. Τέλειο! Και φεύγουμε τώρα. Πάμε, αλλά έχουμε άλλες δύο μέρες. Δεν στενοχωριόμαστε ακόμα. Την Παρασκευή θα έρθω με χαρτομάντιλα. Όχι, Μαρινέλη! Τι ωραία διάθεση που φεύγω κάθε μέρα από το Mad και πιστεύω ότι δεν φταίνε μόνο τα τραγούδια. Κάθε στιγμή μου έρθει κανείς καπέλο, γιατί καμιά μέρα το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν φταίνε μόνο τα τραγούδια, φταίει και η ευτυχία που είναι έτσι πολύ διάθετη, ρε παιδί μου. Σε 600 μέτρα, με τρόμαξες, μωρή ρουφιά. Λοιπόν, τώρα παιδιά πηγαίνω στο MacArthur. Θα πάω σήμερα, το πήρα απόφαση και έχω διαβάσει και κάποια από τα μηνύματα της, μου δώσατε κάποιες ιδέες για δωράκι. Μου είπε κάτι μια κοπέλα που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει θα πάρεις αυτό για να το έχει πάντα μαζί του και να σε νιώθει παρέα του. Τι όμορφο που ήταν αυτό, πολύ μου άρεσε αυτό το σχόλιο και εννοείται σας παίρνω μαζί μου, πάμε MacArthur να δούμε τι θα πάρουμε. Νούμερο 1, έβρεσες δώρο του Κανάκη, αποτυχημένη. Αλλά δεν πειράζει, γιατί πήρα πενιρλί. Είναι το καλύτερο πενιρλί που έχω φάει ποτέ. Με κοιτάει ένας κύριος τώρα εκεί πέρα που βάζει στο μηχανάκι του τα πράγματά του, που μιλά μόνη μου. Εξακολουθεί και με κοιτάζει. Τι φάση. Βρήκα κάτι που μου άρεσε και δεν έχει. Αλλά δυστυχώς δεν είχε στο νούμερό του. Αλλά δεν πειράζει, θα πάω σε ένα πιο κοντινό μου κατάστημα στο σπίτι. Γιατί το βρήκα στα Ζάρα, οπότε μια χαρά. Όλο και κάπου θα βρω τι στο καλά. Δεν μπορεί να μην έχει σε ένα κατάστημα κάπου κοντά στην περιοχή μου. Οπότε είμαστε έτοιμες να φύγουμε. Όχι, ζώνη πρώτα. Πάντα ζώνη και μετά φεύγουμε. Back to home και ήθελα να σας πω ότι ξέχασα ότι από το MacArthur, βασικά δίπλα από το Smart Park, αγόρασα κάτι. Και το ξέχασα. Τώρα που άνοιξε την τσάντα μου λίγο να τη συμμαζέψω, το θυμήθηκα. Δείτε εδώ στα μαλλιά μου. Δείτε εδώ. Πόσο μου αρέσουν αυτά. Είναι πάρα πολύ της μόδας και ψάχνω να βρω. Και μπήκα μέσα στα Claire's, σαν το λέω σωστά. Claire's νομίζω λέγεται το μαγαζί. Πού είναι καλέ. Ναι, στα Claire's. Και πήρα αυτά εδώ. Δεν πάρα πολύ ωραία. Τα φοράνε έτσι 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Όπως θες τα φοράς. Έξω τον καιρό δεν το λες και τέλειο. Βέβαια έχω ανοίξει από παντού. Να πάρει λίγο εδώ, βλέπετε χαμός. Να πάρει λίγο αέρα το σπίτι. Γιατί αυτές τις μέρες που λείπω πάρα πολλές ώρες δεν το είχα ανοίξει καθόλου. Και τώρα το έχω ανοίξει και έχω ξεπαγιάσει. Έχει σηκωθεί η πέτσα από το κρύο. Αυτά εδώ, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα. Δείτε μέσα, έχει και προβατάκι. Είναι πολύ ζεστά, δεν λέω ότι καίνε τα πόδια μου, αλλά είναι πολύ ζεστά και έχει και βεντουζίτσες από κάτω για να μην γλιστρά εδώ στο πλακάκι, δείτε, κολλάει. Και το έχω πάρει από τα Jumbo κλασικά. Είναι τέλεια. Έλα παιδιά! Τι απίστευτη που είναι από το ASOS! Έκανα παραγγελία, έκανα για ακόμα μία φορά ηλεκτρονική παραγγελία. Ποιος? Εγώ. Σας έχω πει γενικότερα ότι δεν μου αρέσει, σε σιώσουμε λίγο, να ψωνίζω ρούχα μέσω διαδικτύου, γιατί θέλω πρώτα να τα βλέπω.
Με αυτό εδώ το παλτό δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε πραγματικά. Ακολουθώ μία Αγγλίδα YouTuber στο Instagram και μια Κυριακή που ξύπνησα ένα πρωί και έβλεπα τα stories της, το είχε σε ένα story και το φόραγε. Και λέω, τι παλτούδαρα είναι αυτή, από πού το έχει πάρει. Γιατί εκείνη φοράει πάρα πολλά Ted Baker και φαντάστηκα ότι επειδή είναι στυλ Ted Baker, το έχει πάρει από εκεί. Και λέω, στάνταρ είναι από εκεί. Και όχι, ήταν από ASOS και δεν έχω παραγγείλει ποτέ ξανά από ASOS. Είναι η πρώτη φορά που παραγγέλνω κάτι. Το βρήκα και σε έκπτωση για καλή μου τύχη. Εκείνες τις μέρες ήταν η εβδομάδα το Σαββατοκύριακο του Black Friday και είχε κάποια έκπτωση και έτσι και το πήρα. Και ελάτε να δείτε μια παλτουδάρα τώρα. Αυτά, παιδιά, είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο. Έβγαλα την πιτζάμα, εννοείται, για να το δείτε πιο σωστά. Δείτε τι ωραίο, είναι σαν φόρεμα και κάνει κάτω σαν φούστα. Τι τέλεια παλτουδάρα είναι αυτή και πόσο χαίρομαι που πέτυχα το νούμερο ακριβώς. Είμαι ή 38 ή 40 και επειδή δεν έχω ξαναπάρει από ίσως, λέω καλύτερα να πάρω 40 και να το στενέψω παρά να πάρω 38 και να μην μπαίνω. Και μου ήρθε ακριβώς στα μέτρα μου. Δεν υπάρχει, το έχω ρωτευτεί, δείτε εδώ. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Έχω αρχίσει λίγο και νιστάζω να το πω, πέφτω να το πω και δεν μπορώ να κοιμηθώ εγώ μεσημέρι. Εάν κοιμηθώ μεσημέρι, ξυπνάω και είμαι σαν άρρωστη. Τέλος παντών θα συνέλθουμε, θα χώσουμε έτσι χαστούκάκια και θα ξυπνήσουμε. Ελάτε εδώ να σας δείξω τι φτιάξαμε χθες με τον Κανάκι. Βάλαμε τη γυρλάντα εδώ. Την έχουμε κολλήσει με σελοτέιπ για να μην κάνουμε τρύπες στον τοίχο τώρα. Κοιτάξτε μου στη ωραία που είναι και λέω να το ανοίξουμε. Λέω να ανοίξουμε το τελευταίο καλτσάκι και να δούμε τι θα πάρει η τυχερή κοπέλα και έχει μέσα μία μασκάρα. Βέβαια σε αυτά εδώ τα καλτσάκια δεν χωράνε όλα τα δώρα τα οποία έχω να δώσω μέχρι και τις 24 του μήνα, γιατί κάποια είναι μεγαλύτερα, οπότε θα βάζω χαρτάκια μέσα με το τι είναι και θα σας το δείχνω αργότερα. Και αυτά εδώ είναι τα 6 προϊόντα που θα κερδίσει η πρώτη τυχερή. Την κλήρωση θα την κάνω αύριο, γιατί πρέπει να λήξει και το σημερινό το βίντεο και να κληρώσουμε τα 6 βίντεο, ποιο θα βγει τα 6 βίντεο και μία τυχερή. Οπότε μην ξεχάσετε να αφήσετε το hashtag Marinellis6 μας με 2L κάτω στα σχόλια για να μπορέσετε να έχετε συμμετοχές στο διαγωνισμό. Και πάμε τώρα εδώ, ανοίξουμε NYX νούμερο 6 και έχει ένα matte lipstick όπως μπορώ να δω. Έλα, πάει ασορτή με το παλτό, παιδιά, το κραγιονάκι. Τι γίνεται σήμερα? Κάτσε να δούμε τώρα τι θα έχει μέσα και στις skills. Λέτε να υπάρχει κάτι που να ταιριάζει? Για πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 6. Είχε μέσα αυτή εδώ την αμπούλα. Μου την είχαν δώσει και στο event, γιατί μου έλειπε λίγο ενυδάτωση. Και μου λένε, πάρε αυτή εδώ την αμπούλα και βάλε την στο πρόσωπό σου για να ενυδατωθείς. Δεν ταιριάζε με το παλτό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα πες εδώ πέρα τι μπορεί να... Τέριαζε ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κάτι θα μπορούσε να ταιριάζει όμως, γιατί όχι. Πρέπει να γυρίσει ο Κανάκης να πάμε καμιά βόλτα, γιατί προβλέπω να έρχεται σπίτι και να με βρίσκει dead στον καναπέ έτσι. Δεν πήγαμε πουθενά εν τέλει, γιατί αργήσα και ο Κανάκης λίγο να γυρίσει τη δουλειά. Ήμουνα και εγώ αυτά τα κομμάτια που με αφήσατε στο τελευταίο... Στο προηγούμενο τέλος πάντων που μιλήσαμε, πριν λίγο. Να μιλήσω δεν μπορώ. Και θα σας αφήσω, γιατί τώρα έχει πάει 8 και θέλω να κάνω ένα μπάνιο και να πάω γρήγορα να ξαπλώσω, να επεξεργαστώ πρώτα το βίντεο, να το βάλω, να ανεβαίνει, να το ετοιμάσω και μετά να ξαπλώσω, γιατί αύριο πάλι 5 η ώρα, 5 αύριο θα γίνει δουλειά, γιατί σήμερα το βάλα 5 και 20 και αυτά τα 20 λεπτά που το επεξάνετε, ότι εντάξει θα έχω προλάβει να ετοιμαστώ, έτρεχα πρωί. Εγώ και το καινούργιο καταπληκτικότατο παλτό μου, το οποίο το ξαναπρόβαρα μόλις τώρα. Σας καληνυχτίζουμε και θα σας ξαναδούμε πάλι αύριο, αλλά πριν φύγετε, εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις και ακολουθήστε με στο Instagram για περισσότερα. See you tomorrow!